η σημερινή συμβολική δράση μελών και φίλων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έρχεται να συμπληρώσει μια πολύχρονη προσπάθεια ανάδειξης του χώρου στρατοπέδου Παύλου Μελά ως χώρο πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού, κόντρα στα σχέδια που πάνε να υλοποιηθούν αυτή την περίοδο για αξιοποίηση του χώρου από επιχειρηματίες, από ιδιώτες, που επιδιώκουν να κερδίσουν, να βγάλουν αμύθιτα πλούτη, τόσο από τη διαμόρφωση του χώρου, η γνωστή εργολάβη, όσο και από τη μετέπειτα αξιοποίησή του. Σε αυτό συνενούν, συμφωνούν και συνδιοργανώνουν και η Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή, αλλά και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Η σημερινή δράση έρχεται για να αναδείξει τη τεράστια έλλειψη ελεύθερων χώρων και χώρων αναψυχής, τόσο σε ολόκληρη την πόλη, όσο και ειδικότερα στην πολύ επιβαρημένη περιβαλλοντικά περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, από τους τεράστιους ρήπους μεγάλων εργοστασίων όπως το Τιτάν, τα ΕΛΠΕ κτλ. Που μολύνουν, καταστρέφουν περιβάλλον, μολύνουν την υγεία των ανθρώπων της περιοχής. Η συγκεκριμένη δράση, παράλληλα, δεν είναι η πρώτη, ούτε η μόνη. Η ΚΝΕ, πλάι στο λαό της περιοχής, διοργανώνοντας εδώ και πάνω από 10 χρόνια το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή σε αυτόν τον χώρο, αποδεικνύει έμπρακτα πώς μπορεί ένας τέτοιος όμορφος, μεγάλος χώρος να αξιοποιηθεί μακριά και έξω από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Γι' αυτό λοιπόν διεκδικούμε, κόντρα στη λογική της ανταποδοτικότητας, στη λογική του κόστους-οφέλους και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τώρα ενισχυμένη κρατική χρηματοδότηση, παραπάνω αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε να αναπλαστεί ο χώρος και αυτός και άλλοι χώροι που υπάρχουν στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπως το στρατόπεδο Καρατάσου. Διεκδικούμε παράλληλα τώρα αυτή την περίοδο που είναι πολύ επισκέψιμος ο χώρος να γίνουν έργα συντήρησης και καθαριότητας για την ασφάλεια και την σωστότερη αξιοποίηση από όλους. Διεκδικούμε χώρους ελεύθερους, δωρεάν, προσβάσιμους για όλο το λαό, χώρους αναψυχής, μακριά από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα.